και θα απαιτήσω την πιστή τήρηση και απαρουγή από όλους χωρίς καμία εξαίρεση. Σας διαβεβαιώνω ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια ώστε να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης στρατικής ηγεσίας που με περιέβαλε. Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, γνωρίζω πολύ καλά ότι αναλαμβάνω τη διοίκηση ενός εκ των πλέον σημαντικών και δυναμικών σχηματισμών που διαθέτει σήμερα ο στρατός μας. Μιας ιεραρχίας με τέσσερις ταξιαρχίες επίλεκτες και τη μοναδική ταξιαρχία αεροπορίας στρατού που θα κληθούν ή αν απαιτηθεί να υπερασπιστούν από την πρώτη γραμμή κάθε χερσαίο και νησιωτικό τμήμα της ελληνικής επικράτειας. Γνωρίζω επίσης από την προηγούμενη θέση μου αυτής του υποδιοικητή της ιεραρχίας ότι το επίπεδο πειθαρχίας και εκπαιδεύσεως των σχηματισμών και μονάδων αυτής είναι εξαιρετικά υψηλό. Το έργο αυτό, το οποίο έχετε συντελέσει υπό την ηγεσία του προκατόχου μου διοικητού, υποστρατήγου Αντώνιου Νομικού, καλούμαστε να συνεχίσουμε. Ως διοικητής της πρώτης ιεραρχίας, δεσμεύομαι απέναντί σας να συνεχίσω το έργο των προκατόχων μου με απόλυτη προσήλωση στα καθήκοντά μου, διοικώντας αξιοκρατικά, έντιμα και αμερόληπτα. Το προσωπικό θα αποτελεί τον γοργονιό λίθο της κάθε προσπάθειάς μας. Δεν αποτελεί απλά τον πολλαπλασιαστή ισχύος των ενόπλων δυνάμεων, αλλά είναι η ίδια η ισχύς. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να στρέφονται όλες οι ενέργειες και οι αποφάσεις μας. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι μηχάνημα, ούτε άψυχο οπλικό σύστημα. Έχει συνέστημα, βούληση, αποφασιστικότητα, αλλά και δισταγμό. Έχει κρίση, ορμή και ηθικό, αλλά μπορεί να έχει και ητοπάθεια. Στον άνθρωπο, λοιπόν, θα πρέπει να εστιάσουμε για να ολοκληρώσουμε επιτυχώς την αποστολή μας. Να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες και τις ικανότητες του καθενός, ανεξαρτήτως κλιμακίου και βαθμού. Διατηρήστε το πνεύμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς μεταξύ σας και καλλιεργήστε τη συνειδητή πειθαρχία, ώστε το έργο σας να είναι ευχάριστο. Θεωρώ θέμα τιμής του καθενός μας την ασφάλεια του προσωπικού και του υλικού, για το οποίο οφείλουμε να δείξουμε σεβασμό, αγάπη και αλληλεγγύη. Εδώ δεν χωρούν ολιγορίες και παραλήψεις. Ανησυχείτε γι' αυτό ημέρα και νύχτα. Ύψιστο καθήκον μας είναι η επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Σε αυτή την προσπάθεια κανείς δεν περισσεύει. Εργαστείτε με γνώμονα το κοινό συμφέρον και όχι την προσωπική επιτυχία και προβολή. Φάρος μας πρέπει να είναι η εκτέλεση αποστολής μας, μιας αποστολής που για το είδος των μονάδων μας δεν δικαιολογεί περιθώρια αποτυχίας. Ο χειρισμός του προσωπικού, σε συνδυασμό με το στρατικό πνεύμα, η ρεαλιστική εκπαίδευση, τον επαγγελματισμό, την πειθαρχία, την ηθική, το φιλότιμο, την άρτια κατάρτιση, την αποφυγή κάθε ακρότητας και υπερβολής και το ήθος αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεσή της. Αυτά τα στοιχεία θα απαιτήσω από όλους. Τέλος, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι πάνω απ' όλα τοποθετώ την άνθρωπο και την αξιοπρέπεια. Επιθυμώ να αντιμετωπίζετε όλες τις δύσκολες καταστάσεις με ηθικό, χαμόγελο και λεβεντιά. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί στρατιώτες και πολιτικό προσωπικό, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους σας. Στην κοινή μας προσπάθεια θα βρίσκομαι διαρκώς δίπλα σας, θα φουρκάζουμε τις ισχύρες και τα προβλήματα και θα συνδράμουμε με κάθε μέσο για την επίλυσή τους. Η πρώτη ιεραρχία έχει απομειστεί ένα σημαντικό και βαρύ φορτίο, γεγονός που επιτάσσει την καταβολή ιδιαίτερης προσπάθειας, κόπου και σωστής προετοιμασίας. Η καλή οργάνωση, η ύπαρξη μεθόδου στην εργασία μας, η πρόληψη και ο προγραμματισμός πρέπει να είναι καθημερινή μας μέρημνα. Είμαι βέβαιος ότι με τη δική σας συνδρομή και αφοσίωση, με ηθικό ακμαίο και δυνατό, αφοσίωση στις αρχές και στις παραδόσεις του στρατού μας, με αισιοδοξία για το μέλλον, αλλά και με απόλυτη εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας, θα πετύχουμε στο δύσκολο, αλλά και εξόχως τιμητικό έργο που μας ανατέθηκε.